το ότι τρέχουν είναι ότι περνάνε και τα πολύ μεγάλα οχήματα από εδώ που περνούσαν από κάτω και έχει γίνει αυτό το χάλι. Αυτοκίνητα που εισέρχονται από τον κόμβο Καλλιθέας αναγκαστικά στη βιομηχανική φρενάρουν την τελευταία στιγμή μπροστά από φορτηγά που μπαίνουν στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Πεζοί διασχίζουν με κίνδυνο τη ζωή τους στο δρόμο που επικρατεί το αδιαχώρητο σε ώρες αιχμής. Κοινός παράγοντας τις επικίνδυνες συνθήκες οι υψηλές ταχύτητες καθώς η σήμανση που τοποθετήθηκε στο πλαίσιο εκτροπής της κυκλοφορίας μέσα από τη βιομηχανική όσο εξελίσσονται τα έργα στον περιφερειακό δρόμο περνά απαρατήρητη από τους οδηγούς. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιληφθεί η τροχαία και θα το επισημάνουμε και εμείς ως υπηρεσία, ως οφείλουμε φυσικά. Παρά το ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, έχουμε τις λεγόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις οποίες αποφασίζουμε ως υπηρεσία μαζί με την τροχέα, μαζί με την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Το αυστηρό όριο των 30 χιλιόμετρων δεν τηρείται ούτε μέσα στην οικιστική ζώνη, όπου δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια ούτε διαβάσεις. Με τους κατοίκους της περιοχής να τρέμουν υπό τον κίνδυνο ατυχημάτων, ειδικά τις ώρες προσέλευσης των μαθητών στα σχολικά συγκροτήματα. Κάτοικοι και εργαζόμενοι ζητούν επιπλέον μέτρα και αυστηρή επιτήρηση αφού η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο. Και το μεσημέρι μέχρι τις 5-6 ώρα δηλαδή είναι πολύ δύσκολη και για τους πεζούς δεν το συζητώ. Παιδάκια μικρά που περνάνε το δρόμο, που δεν έχει χώρους, δεν έχει πεζοδρόμια, ούτε διαβάσεις, τίποτα. Ήδη η Περιφέρεια Κρήτης με έγγραφό της ζήτησε επιτάχυνση των ρυθμών εκτέλεσης του αντιπλημμυρικού έργου στην παράκαμψη της βιομηχανικής μετά τους διαπιστωμένα χαλαρούς ρυθμούς που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Οι εργασίες δεν είναι απλές διότι προβλέπουν εξκαφές, τοποθέτηση σωληνώσεων και άλλες ειδικότερες εργασίες οι οποίες καθυστερούν σίγουρα. Τις γιορτινές ημέρες, τις ημέρες των εορτών είχαμε μία σχετική χαλάρωση των εργασιών, η οποία με έγγραφο της υπηρεσίας μας επανήλθε σε εντατικούς ρυθμούς αμέσως με την αλλαγή του νέου έτους. Την ίδια στιγμή, στην τελική φάση τους εισέρχονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης που ολοκληρώθηκαν από το ύψος του κόμβου Γιώφυρου έως τον κόμβο Φοινικιάς. Οι εργασίες γύρω από τον κόμβο Παπαναστασίου αναμένεται να διεξαχθούν στη διάρκεια της νύχτας ώστε να μην προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Ο κόμβος της Παπαναστασίου θα διακοπεί η κυκλοφορία μόνο για μία βραδιά, πιστεύουμε το πολύ δύο, κατά τις οποίες η κυκλοφορία θα είναι ελάχιστη από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 η ώρα το πρωί. Οπότε η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των κόμβων Φοινικιάς και Φοινικιάς, Γιοφύρου και Αλικαρνάς.